Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα ξεκινήσουμε με το καλάθι του νοικοκυριού. Καθώς ήδη έχει περάσει από την Βουλή η σχετική τροπολογία και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να το δούμε σε λειτουργία στα σούπερ μάρκετ. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το καλάθι του νοικοκυριού αποτελείται από 50 προϊόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί την ανατίμηση των τελευταίων ημερών. Και ο χρονικός ορίζοντας της τιμής είναι η 5η Οκτωβρίου, η ημέρα συνάντησης του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδων του Γεωργιάδη με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Επίσης θέλω και νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε ότι στο καλάθι του νοικοκυριού συμμετέχουν υποχρεωτικά οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά. Στην περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει τουλάχιστον για τους επόμενους 5 μήνες να τηρήσουν την συμφωνία με το καλάθι του νοικοκυριού. Πάντως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης όσο και ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, υπογράμμισε ότι με το καλάθι του νοικοκυριού οδηγούνται οι καταναλωτές στις μεγάλες αλυσίδες, αποκλείοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα ο Υπουργός τόνισε πως το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα στεφθεί με επιτυχία. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επαναρχόμαστε. Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η απόφαση της κυβέρνησης έρχεται με χρονοκαθυστέρηση. Ήδη οι τιμές των προϊόντων έχουν διπλασιαστεί στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Το βιώνει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα όταν επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι παρόλο την νομική ομπρέλα, την νομοθετική ομπρέλα που το περιβάλλει, επί της ουσίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα διότι είναι σαφές ότι η αύξηση του κόστους στο χοντρεμπόριο παραδείγματος χάρη θα μετακυληθεί και στο καλάθι του νοικοκυριού. Και νομίζω ότι αυτό το είπε και ο κύριος Υπουργός προηγουμένως. Κάνει μία προσπάθεια, αλλά αυτή η προσπάθεια νομίζω ότι δεν θα φέρει το αποτέλεσμα. Και από την άλλη πλευρά, εγώ πρέπει να τονίσω από τη μεριά των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ότι υπάρχει και μία μετατόπιση κύκλου εργασιών προς τα σούπερ μάρκετ, ξεχνώντας τα μικρά καταστήματα, παντοπολία, οπωροπολία, κρεοπολία, αρτοπία. Οδηγούμε τους καταναλωτές εκεί που ελέγχεται το 85% του τζίρου της Λιανικής και αφήνουμε να κλείνουν οι επιχειρήσεις μία μετά την άλλη. Γιατί ήδη ο κύριος Υπουργός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχουμε 205 αρτοπία που έκλεισαν και εμείς οδηγούμε τους καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ για να πάρουν όχι ψωμί, αλλά προψημένη, κατεψυγμένη ζύμη. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, αν έχουμε καθυστερήσει, δείξτε μου μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση που το έχει κάνει. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε και σε αυτό ταχύτερα από όλη την Ευρώπη. Δεύτερον, εάν καθυστερήσαμε, να πω και κάτι ακόμα. Το 2020 η Ελλάδα είχε αποπληθωρισμό, αν δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη. Το 2021 η Ελλάδα είχε 1% πληθωρισμό, αν δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη. Και τους πρώτους μήνες του 2022 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διαρκώσει ότι ο πληθωρισμός θα σταματήσει. Πέσαν έξω αυτοί, πέσαμε έξω κι εμείς. Άρα είμαστε γρηγορότεροι από όλους τους άλλους, από όλη την Ευρώπη. Τώρα, το αν θα λειτουργήσει, εγώ κύριε Καβαθά θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εγώ είμαι ένας πολιτικός που δεν έχω διστάσει να πάρω δημοσίως πολλά ρίσκα. Και καμιά φορά έστω και παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά έτσι είναι η φύση μου. Όταν είχαμε την ίδια διαφωνία για το click away, εσείς λέγατε δεν θα λειτουργήσει και εγώ έλεγα θα λειτουργήσει. Η πείρα και η ιστορία απέδειξε ότι είχε δίκιο ο Υπουργός και άδικο ο Καβαθάς. Εύχομαι για το καλό των καταναλωτών και τώρα να έχει δίκιο ο Υπουργός και άδικο ο Καβαθάς. Τρίτον, ποιος σας είπε ότι εμείς εμποδίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για το καλάθι? Το κάνετε προαιρετικά, όχι υποχρεωτικά. Βεβαίως, διότι δεν είναι οι ίδιες οι δυνατότητές τους. Αν το κάνουμε υποχρεωτικά για το μικρομεσαίο κατάστημα, θα έρθει ο κ. Καβαθάς την επόμενη μέρα στην εκπομπή και θα πει: υποχρεώνει ο υπουργός τη μικρομεσαία επιχείρηση να πουλάει με ζημιά και θέλει να την κλείσει. Ο ίδιος Καβαθάς που λέει τώρα αυτά, θα λέει την ανάποδη καζέντα. Ακριβώς την ίδια. Ναι. Εγώ για να ξέρει ο κ. Καβαθάς και εσείς οι τηλεθεατές σας, έχω μιλήσει και με τους κροπόλες και με τους αρτοπιούς και όλους. Πάει μας κάνει επειδή αναφέρεται στους αρτοπιούς.
Ενώ η αρχική εκδοχή του Καλαθιού έλεγε ψωμί, τελικά το κάναμε τυποποιημένο συσκευασμένο. Ακριβώς στο καλάθι. Ακριβώς διότι εγώ καθόλου δεν πιστεύω ότι φρέσκο ψωμί μπορεί να δίνουν τα σούπερ μάρκετ. Φρέσκο δίνουν μόνο τα αρτοπία. Τελεία και παύλα. Τρίτον, θα έχουμε και τις επόμενες μέρες πολλές συναντήσεις με τους κλάδους και θα δούμε ποιους θα εντάχουν στο καλάθι εφόσον και εκείνοι το επιθυμούν. Εγώ θα ήθελα να δω το καλάθι να λειτουργεί στην αγορά οριζόντια και να οδηγήσει ένα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η έναρξή του θα είναι επιτυχημένη. Και να πω και ένα τελευταίο. Όταν ξεκινάμε μια προσπάθεια πάντα με αρνητική διάθεση, και το λέω τώρα ως έμπορος σε έμπορο. Γιατί κύριε Καπαθά, να ξεχάσουμε για λίγο τα υπουργεία και τα προεδρία κτλ. Και να μιλήσουμε λίγο με την κανονική μας ιδιότητα. Και εγώ είμαι έμπορος από τα 17 μου και εσείς δόξα τω Θεώ στον κουρμπέτ είσαι από μικρός. Όταν ξεκινάς με γκρίνια, τίποτα δεν πάει καλά στο εμπόριο. Το εμπόριο θέλει καλή διάθεση, χαμόγελο, εξυπηρέτηση του πελάτη σου και ωραία διαφήμιση. Λοιπόν, αυτά τα κάνουμε το καλάθι και πιστέψτε με, θα πάει μια χαρά. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας την ώρα που αναμένεται το καλάθι του νοικοκυριού. Αναμένεται η προσπάθεια που έχει εξαγγελθεί και έχει και νομοθετηθεί καθώς υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την εφαρμογή του μέτρου. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό φτωχοποίησης των Ελλήνων με μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού να βρίσκεται στα όρια ή κάτω από αυτά της φτώχειας και να δυνατεί να βγάλει τα προς το ζήν. Πάμε να σχολιάσουμε το συνολικό φαινόμενο της φτωχοποίησης και όχι μόνο με τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο που ήδη τον βλέπουμε. Θεόφιλε, γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα που σήμερα δυσκολεύει την ελληνική οικογένεια να επιβιώσει. Να το πω διαφορετικά. Καλησπέρα καταρχάς και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εβδομάδα. Γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό από την κυβέρνηση να εξομαλύνει την αρνητική της εικόνα που ολοένα γίνεται ακόμα περισσότερο και μεγαλώνει όσο αφορά την αρνητικότητα σε επίπεδο Ελλήνων πολιτών. Βεβαίως θα έχουμε το καλάθι της νοικοκυράς, το καλάθι των φτωχών, ουσιαστικά έτσι πρέπει να λέγεται, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι θα έχει 50 προϊόντα, έχουμε αναφερθεί για αυτά, έχουμε μιλήσει για αυτά και θα είναι όλα τα προϊόντα, θα έχουν ένα συγκεκριμένο σήμα το οποίο μπορεί να το αναγνωρίσει αυτός ο οποίος θέλει να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα που ανήκουν στον καλάθι της νοικοκυράς. Τώρα, για λόγους, αν με επιτρέπεις, για λόγους σεξιστικούς, όχι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού, γιατί υπάρχουν και παρερμηνίες και παρεξηγήσεις. Το καλάθι του νοικοκυριού. Οι κυβερνώντες Κωνσταντίνε λένε το καλάθι της νοικοκυράς. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι το καλάθι του νοικοκυριού. Επισήμως του νοικοκυριού είναι. Ναι. Αυτό θα έχει διάρκεια 5 μηνών. Μετά την έλευση των 5 μηνών θα ειδωθεί από τα κυβερνητικά επιτελεία, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν πραγματικά πρέπει να πάρθει παράταση. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Μέχρι να δούμε πώς θα διευκρινιστούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά τα οποία είναι ένα. Δεν είναι δηλαδή πολλά είδη από το ίδιο προϊόν. Για παράδειγμα, τα ζυμαρικά. Σου λέει ότι πρέπει να προμηθευτεί ένα συγκεκριμένο νούμερο. Μακαρόνια νούμερο 6. Δεν μπορεί να πάρει κοφτό μακαρόνι ή κάτι άλλο. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι και εδώ έχουμε περιορισμού και εδώ κάτι κρύβεται. Υπάρχουν και εδώ κάποια παιχνίδια τη στιγμή που ο πληθωρισμός, το τονίζω για ακόμη μια φορά, είναι ο μεγαλύτερος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεπεράσαμε το 12%, που σημαίνει τι, ότι έχουμε μεγάλη ακρίβεια στα προϊόντα, στα είδη των προϊόντων που έχουν άμεση ανάγκη του τέστην στη διατροφή μας και στο τραπέζι μας. Τώρα, σε όλα αυτά, αν προσθέσουμε και τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την πλευρά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θα διαπιστώσουμε ότι ένα ποσοστό 48,2% των Ελλήνων είναι αντιμέτωπο ή είναι και ζει σε ένα περιβάλλον καθαρά φτώχειας. Αυτό, αν αφαιρέσουμε τα επιδόματα φτώχειας τα οποία έχουν δοθεί και δίνονται όλο αυτό το διάστημα, πέφτει στο 29,5% του τέστην ο πληθυσμός ο οποίος είναι φτωχός, είναι φτωχοποιημένος στη χώρα και ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, είναι 3.092.300 Έλληνες πολίτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό σε ό,τι αφορά το 29,5% δηλαδή με τα επιδόματα. Αν αφαιρέσουμε τα επιδόματα φτώχειας,
το μισό, το 50% του ελληνικού πληθυσμού είναι αντιμέτωπο και ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Είναι στοιχεία τα οποία σοκάρουν. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, Κωνσταντίνε, από την πλευρά της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και έχει δημιουργηθεί και ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το σημαντικό είναι απόρρια συγκεκριμένων πολιτικών που ορίζονται και υλοποιούνται από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης, τουλάχιστον το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που πραγματικά σοκάρει δεν είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικών φημών ή ρεπορτάζ που μπαίνει στην κριτική. Μιλούμε για στατιστική αρχή, ουσιαστικά για ανεξάρτητη υπηρεσία, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για επίσημη αρχή, η οποία καταγράφηκε, αμή τι άλλο, δεν επιδέχεται κάποια αφισβήτηση. Εννοείται, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία είναι σύμβουλος της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης για σοβαρά ζητήματα μέσα από συγκεκριμένες έρευνες, μέσα από συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία τα οποία φέρνει κατά καιρούς στη δημοσιότητα για να γνωρίζουν οι πολίτες της χώρας που βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε ότι εμείς ζούμε σε ένα ποσοστό 50% στη χώρα κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τώρα, τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από την πλευρά της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κάνουν λόγο ότι το ποσοστό των φτωχών οικογενειών, δηλαδή ένα 29,5%, προκύπτει μετά τις χορηγήσεις κοινωνικών επιδομάτων. Χωρίς αυτά, το τονίζω, το ποσοστό της φτώχειας τονίζονται στα στοιχεία της ΕΛΦΤΑΤ, εκτινάζεται στο 48,2%. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι σοκαριστικά τα στοιχεία, δεν είναι απλά. Και τώρα, αντί να βλέπουμε να αφυπνίζονται τόσο οι Έλληνες πολίτες, ο ελληνικός λαός, να αφυπνίζονται τα πολιτικά πρόσωπα, συμβαίνει το αντίθετο. Κανέναν δεν ενδιαφέρει τίποτε. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι μια ασχήμια, αυτή είναι μια τραγικότητα. Δεν βλέπω πώς αυτή θα μπορέσει να αλλάξει. Τώρα, η αύξηση των φτωχών οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού με χαμηλή ένταση εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν κατά αποκοπή εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν 2, 3, 4 ώρες και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Πόσο να αμείβεται σήμερα στην Ελλάδα ένας ο οποίος δουλεύει καθημερινά και αν δουλεύει καθημερινά 3 με 4 ώρες την ημέρα, καταλαβαίνεις ότι κάτω από 500 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι φύση αδύνατο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές υποχρεώσεις του και να συντηρήσει μια οικογένεια όταν δεν υπάρχει άλλο εισόδημα από άλλες πηγές. Επίσης, υπάρχει και ένας φτωχός πληθυσμός, ο οποίος το ποσοστό του ήταν 17,7% το 20 σε σχέση με το 21 που έχει εκτιναχθεί στο 19,6%. Τώρα, στην προηγούμενη κατηγορία που αναφέρθηκα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΦΣΤΑΤ, από 11,8 που ήταν το 2020 η χαμηλή ενασχόληση με την εργασία, το 2021 αυτό πήγε στο 13,6%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η αύξηση ολοένα και δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, τα οποία βέβαια έχουν το δικό τους σήμα κινδύνου που δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Αν αναλογιστούμε το μήνυμα το οποίο πέρασε στο συλλαλητήριο που έγινε στην Καστοριά πριν από ένα περίπου μήνα, οι πολίτες της Καστοριάς που έλεγε ότι η Καστοριά βυθίζεται, ακούει κανείς. Καταλαβαίνουμε ότι και εδώ η χώρα βυθίζεται και δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να τονίσουμε, Κωνσταντίνε, ότι η ακρίβεια ισοπεδώνει τους πάντες, με τον πληθωρισμό να είναι στο 12,1% το μήνα Σεπτέμβριο, έναντι 10,9% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίσης πάλι στο μήνα Σεπτέμβριο. Η ανεργία τώρα, και αυτό είναι ένας δείχτης ο οποίος πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βγάζει ο ΑΕΔ κατά καιρούς, είναι το 12,2% τον Αύγουστο, παρά την τουριστική κίνηση, σε σχέση βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται σε ποσοστά διπλάσια. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 6% και 6,6% στην Ευρωζώνη. Αυτά όμως τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της ανεργίας. Γιατί στη Δυτική Μακεδονία, Κωνσταντίνε, η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από 47% και σε επίπεδο νέων μέχρι 25 ετών η ανεργία ξεπερνάει το 67,8%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η εικόνα από μόνη της έχει πολλά ισχυρά πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά μηνύματα που δυστυχώς δεν τα αναλύουν και δεν παίρνουν στον κόπο να τα αναλύσουν αυτοί που μας κυβερνούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι το τίμημα και το κοστολόγιο είναι τεράστιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που παρουσιάζει μια μικρή κάμψη ο δείκτης της ανεργίας, αλλά αυτό είναι πλασματικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εξηγούμε. Μιλούμε για πληθυσμό ο οποίος έχει μεταναστεύσει και άρα καταγράφεται ότι έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά στην πραγματικότητα
είναι επειδή μειώθηκε και ο ενεργός πληθυσμός στην περιοχή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να πούμε λίγο για τη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία λένε ότι η ανεργία έχει μειωθεί. Γιατί πρέπει να πιστέψουμε ότι η ανεργία έχει μειωθεί όταν διαστόματος του Γιώργου του Κασαπίδη, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι το 2028, μέσα από τη βίαιη απογειωποίηση που έχει επιβληθεί στον τόπο μας, οι άνεργοι θα ξεπεράσουν τους 25.000. Δηλαδή θα έχουμε επιπρόσθετα 25.000 ανέργους. Και μέχρι τώρα, επειδή παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλες τις εξελίξεις και δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι γίνεται μια διαδικασία, μια προσπάθεια επενδυτικής δραστηριότητας για να έχουν επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται να καλυφθεί ούτε ένα 0,01%. Έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, μην πιστεύει κάποιος στη Δυτική Μακεδονία ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι πάνω από 400-500, για να μπορέσουν να καλύψουν τα τεράστια κενά τα οποία καθημερινά αυξάνονται και διωγγώνονται. Δεν είναι εύκολο πράγμα, Κωνσταντίνε, να χάσεις 25.000 θέσεις εργασίας, βλέπε βίαιη απολυντοποίηση, και να τις αναπληρώνεις αυτές μέσα από μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα τη στιγμή που δεν είσαι ελκυστικός. Δεν έχεις ελκυστική κουλτούρα του επιχειρήν, της επιχειρηματικότητας. Δεν έχεις σοβαρότητα, δεν έχεις υπευθυνότητα. Πώς λοιπόν θα ζήσει αυτή η περιφέρεια? Πραγματικά εγώ μένω έτσι άφωνος και εξοργίζομαι τα μάλα όταν βλέπω καθημερινά το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να σιωπά και να σφυρίζει αδιάφορα. Εγώ θα έλεγα επιπρόσθετα σε αυτό που σχολίασες εύστοχα είναι το γεγονός ότι και όποια αναπλήρωση εργατικού δυναμικού γίνεται υπό μηδενική βάση. Έχουν φύγει δηλαδή τεχνικό προσωπικό με υψηλούς μισθούς και έχει προσθεθεί το όποιο προσωπικό, πολύ ελάχιστο, με πολύ χαμηλότερους μισθούς. Δηλαδή το ισοζύγιο τελικά είναι αρνητικό, ακόμη και αν αναπληρωθούν όλες οι θέσεις. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής έχει μειωθεί κατά πολύ. Κωνσταντίνα, να δώσουμε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν την προηγούμενη πενταετία. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εργασίας είχε δώσει τότε κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά αποτυπώνανε την εικόνα της ελληνικής οικογένειας. Συγκεκριμένα, για μια ελληνική οικογένεια που αριθμεί 4 μέλη, για να μπορέσει αυτή η οικογένεια να ζήσει υποφερδά χωρίς να στερείται, πρέπει το μηνιαίο εισόδημα στην οικογένεια αυτή να είναι πάνω από 2.200 ευρώ. Μπορείς να μου πεις σήμερα στην Ελλάδα πόσες είναι αυτές οι οικογένειες που έχουν μηνιαίο εισόδημα τετραμελής πάνω από 2.200 ευρώ? Επίσης, για την ίδια οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασίας έδινε ότι το εισόδημα το μηνιαίο πρέπει να ξεπερνά τις 2.500 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην χώρα που ζούμε αυτά τα μεγέθη είναι μεγέθη τα οποία μόνο στην επιστημονική μας φαντασία και στα άσχημα όνειρα μπορούμε να τα φανταστούμε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η χώρα μας οδηγείται μαθηματικά στην καταστροφή. Και να δώσω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο βγαίνει μέσα πάντοτε από τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το έλλειμμα, αυτό για το οποίο μιλούσαμε όταν μπαίναμε στα μνημόνια και ο Ιωσήφ Παπανδρέου από το ακριτικό Καστελόριζο χαιρόταν γιατί μας έσπρωχνε και μας έρχνε στα δίχτυα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σήμερα έχει φτάσει τα 385 δισεκατομμύρια, κοντά στο 195% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή του ΑΕΠ. Πιστεύει κανείς ότι μπορούν αυτά τα λεφτά που υποτίθεται ότι τα χρωστάει η χώρα μας να επιστραφούν, να δοθούν σε αυτούς που μας τα έχουν δανείσει? Κανένας δεν το πιστεύει. Και αν πιστεύει κάτι τέτοιο, αυτά θα αποδοθούν, να μην πω χρονολογία, 2.200, 2.300. Άρα λοιπόν, τότε η χώρα μας θα είναι ένα πειραματόζω, ένας πολύ καλός δούλος που πάνω του θα σερβούν οι πάντες. Είναι δάνειο από τις επόμενες γενιές. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος ζωής με το καλάθι του νοικοκυριού που τρέχει τις επόμενες ημέρες μετά και την ψήφισή του από την Βουλή, τα συνδικάτα κατεβάζουν ρολά και βγαίνουν στους δρόμους. Ήδη έχει εξαγγελθεί η πανελλαδική κινητοποίηση της ΓΕΣΕ ΑΔΕΔΗ για την ερχόμενη Τετάρτη 9 Νοεμβρίου. Μάλιστα συμπίπτει με την κατάθεση, με την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού για την χώρα.
Θα κουβεντιάσουμε για αυτή την κινητοποίηση και τι οδηγεί τελικά τους εργαζόμενους στον δρόμο με τον οργανωτικό γραμματέα της ΓΕΣΕ, τον Βαγγέλη τον Μουτάφη, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε Μουτάφη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μπω ευθέως και θα έλεγα και προκλητικά στο πρώτο ερώτημα. Μιλούμε για μια εθιμοτυπική κινητοποίηση ή είναι μια κινητοποίηση που έρχεται από την αναγκαιότητα λόγω της δυσκολίας της στιγμής? Θα ήμασταν ευτυχισμένοι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας να κάναμε μια εθιμοτυπική απεργία, μια γενική πανελλαδική απεργία, μόνο και μόνο για να δηλώσουμε την ύπαρξή μας. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα μας ξεπερνούν και ξεπερνούν οριζόντια όλο τον κόσμο του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των μισθωτών. Αυτό που μας οδηγεί και έχουμε εξαγγείλει έγκαιρα και με χρόνο προετοιμασίας και όχι τελευταία στιγμή αυτή την γενική πανελλαδική απεργία είναι αυτό που και οι έρευνες δείχνουν ως πρώτο πρόβλημα στα νοικοκυριά, είναι το θέμα της ακρίβειας. Όπου το θέμα της ακρίβειας δεν είναι κάτι που λειτουργεί από μόνο του, συναντάται άμεσα και από την αγοραστική δύναμη του κάθε εργαζόμενου, δηλαδή αυτό που λέμε μισθό. Άρα, αυτό που κάνατε ως εισαγωγή για τις προσπάθειες σε ένα υπαρκτό πρόβλημα της κυβέρνησης, ο μισθωτός δυστυχώς, ό,τι προσπάθειες και να γίνουν, δεν το βιώνει έτσι. Γιατί βλέπει ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα σε ό,τι αφορά την επιβίωσή του. Από τα τρόφιμα, από την ενέργεια και ειδικά εσείς πιο βόρεια το θέμα ενέργειας θέρμανσης το γνωρίζετε καλά. Και καταλαβαίνετε ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν έχουν τηλεθέρμανση, ο λογαριασμός του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου ή του ρεύματος είναι τρομακτικός όταν έρχεται ο λογαριασμός. Ναι, προφανώς έχουμε τηλεθέρμανση εδώ στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα και στο Αμύνταιο, αλλά στη Φλόρινα που είναι η ακριτική Φλόρινα και η Καστοριά, εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και στα Γρεβενά επίσης, που πραγματικά δυσκολεύεται ο κόσμος να ζεσταθεί και να βγάλει το χειμώνα. Μάλιστα, αυτό καταγράφεται και αποτυπώνεται και από την δυσκολία έβρασης εργασίας. Και η στατιστική αρχή μας λέει ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Έτσι είναι όπως το περιγράφετε, γι' αυτό απλώς ανέφερα την τηλεθέρμανση, επειδή γνωρίζω και την περιοχή. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δυστυχώς είναι αυτό που κι εσείς λέτε. Και ξέρετε ότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και διαχρονικά, όχι μόνο τώρα που πλέον είναι ακρίβεια και σκροκέρδεια. Την πρώτη στιγμή όταν αρχίσαν να εμφανίζονται τα πρώτα φαινόμενα ακρίβειας και αναφέρομαι πριν τον πόλεμο, που ήταν αποτέλεσμα σκροκέρδειας, που προσπαθούσαν οι κερδοσκόποι να εκμεταλλευτούν διάφορες κρίσεις και κάποιες ελλείψεις πρώτων υλικών, έρχεται μετά ο πόλεμος και στο όνομα αυτό αρχίζουν και σκροκερδούν. Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί άρχισαν πολύ να κάνουν παρεμβάσεις και δεν φτάνουν και οι παρεμβάσεις που πλέον γίνονται. Άρα χρειάζονται οριζόντια κατά τη γνώμη μας μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να συζητάνε αν θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα ή το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Κοστίζει, γιατί το ακούσαμε και αυτό, πολύ στον προϋπολογισμό και ίσως δεν αντέξει. Μα έχουμε την αίσθηση ότι όλα αυτά τα σκόρπια μικροεπιδόματα εφάπαξ που δίνονται, αν τα προσθέσουμε, θα μπορούσαμε για κάποιους μήνες να έχει αναβληθεί και ο ΦΠΑ και ο φόρος ειδικής κατανάλωσης. Θα θεωρούμε ημίμετρα όλα τα υπόλοιπα. Οι όποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μηδενίζονται με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια? Έχουν εκμηδενιστεί, όχι μηδενίζονται. Έχουν ήδη εκμηδενιστεί και μάλιστα, αν θα δείτε στις πρόσφατες έρευνες από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, οι Έλληνες εργαζόμενοι υποτίθεται κατά πολύ των μέσων ή των βασικών μισθών, κατώτατων μισθών σε όλη την Ευρώπη. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν άμεσες αυξήσεις, όχι μόνο πλέον στον κατώτατο, αλλά σε όλους τους μισθούς και βεβαίως να απελευθερωθούν και οι κλαδικές συμβάσεις, να μην υπάρχουν περιορισμοί στις συλλογικές συμβάσεις και επιτέλους να σταματήσουν και οι εργοδότες να κάνουν τους φτωχούς μονίμως. Κύριε Μουτάφη, θέλω να κάνω ένα επίσης προκλητικό ερώτημα στην καρδιά του ζητήματος, του συνδικαλιστικού κινήματος. Μήπως χρειάζεται να αλλάξουμε και λογική και μορφή αγώνων? Το λέω αυτό γιατί
Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένος θα είστε αμέσως μετά τις κινητοποιήσεις και αν θα έχει επιτευχθεί ο στόχος στο να καθίσει η κυβέρνηση στο τραπέζι ως κοινωνικός εταίρος με τη ΓΕΣΕ και να ξανασυζητήσουμε ζητήματα τα οποία οδήγησαν τους εργαζόμενους στην κινητοποίηση. Κοιτάξτε, δεν έχουμε απέτηση καταρχήν η κυβέρνηση να κάνει στο τραπέζι γιατί δεν είναι εταίρος. Αυτό που ζητάμε όμως από την κυβέρνηση είναι να σταματήσει να ορίζει τους μισθούς με νόμους και ζητάμε από τους κοινωνικούς συνομιλητές, δηλαδή τις οργανωτικές οργανώσεις, να κάτσουν επιτέλους στο τραπέζι του διαλόγου και να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν και πώς οι εργαζόμενοι και επιμένω του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ο φτωχός εργαζόμενος, πώς θα αυξήσει το μισθό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μορφές, έχουμε κατά καιρούς δοκιμάσει πολλές μορφές. Και κινηματικές, δηλαδή συλλαλητήρια, τα οποία δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος να χάσει ημεροκάματο, και συναυλίες και άλλες μορφές, δηλαδή με ενημερωτικές συνελεύσεις. Δηλαδή. Το αποτέλεσμα φαίνεται όμως το δίνει το μεγάλο η κινητοποίηση του κόσμου, της μισθωτής εργασίας. Άρα εμείς είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε μορφή, πιο σύγχρονη αν θέλετε, βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε, όμως τελικά φαίνεται ότι ο αγώνας στον δρόμο είναι αυτός που δίνει το αποτέλεσμα. Η στόχευση είναι για μεγάλες συγκεντρώσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Όχι. Η στόχευση είναι, ναι, μεν για μεγάλες συγκεντρώσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά και σε κάθε νομό που νομίζει ότι μπορεί να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους, να γίνει μία συγκέντρωση, μία απεργία, μία διαδήλωση. Ενδεχομένως θα υπάρξει και συνέχεια στις κινητοποίησεις. Μα ποτέ δεν κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας καλό ευχαριστώ. Αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην καλεσμένη μας που είναι η βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα. Καλησπέρα, κυρία Βέτα. Θέλω να ξεκινήσω γρήγορα την κουβέντα μας με το θέμα που καίει και έχει και κινητοποιήσει συλλόγους γονέων, αλλά και ταλαιπωρεί, θα έλεγα, μικρά ευαίσθητες ψυχούλες, τα παιδιά, καθώς η παιδιατρική του Μαμάτσιου Νοσοκομείου, που ανήκει στην εκλογική σας περιφέρεια, νοσεί και νοσεί βαριά. Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Μαυρίδη, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Όντως, ουσιαστικά δεν υφίσταται κλινική παιδιατρική, γιατί υπάρχει μόνο επιμελητής Β και μία επικουρική γιατρός, η οποία θα τελειώσει τη θητεία της στο τέλος του χρόνου. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε εφημερίες. Πολλές μέρες δηλαδή η παιδιατρική κλινική μένει ακάλυπτη χωρίς εφημερίες. Οι οργανικές θέσεις, να θυμίσω ότι είναι 5 και είναι καλυμμένη μόνο η μία. Άρα οι 4 οργανικές είναι ακάλυπτες και δεν έχει γίνει καμία προκήρυξη για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις όλο αυτό το διάστημα. Εγώ έχω κάνει 2 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις γραπτές, οι οποίες δεν απαντήθηκαν από το Υπουργείο και από τους υπουργούς, και γι' αυτό κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση, που σημαίνει ότι καλώ τον Υπουργό ή την Υπουργό να έρθει στη Βουλή και να μου απαντήσει διαζώσεις για το πρόβλημα αυτό. Ήταν η συζήτηση να γίνει σήμερα. Τελικά η κυρία Γκάγκα είχε αδυναμία να παρευρεθεί σε αυτή την ερώτηση. Επομένως αναβλήθηκε και θα πάει για τις 9 του μήνα, όπου συζητιούνται οι επίκαιρες ερωτήσεις πάλι, είναι Τετάρτη. Και εκεί θα θέσω τα κρίσιμα ερωτήματα, διότι παραμένει η περιοχή μας χωρίς παιδιατρική υποστήριξη, χωρίς η παιδιατρική κλινική. Τα παιδιά όντως κινδυνεύουν. Δεν έχουν μία συνέχεια ή σωστή προκολούθηση, γιατί η απάντηση είναι ότι θα πάρουμε έναν ιδιώτη με μπλοκάκι. Αυτό σημαίνει δίμηνη μόνο συμφωνία για παραμονή έως 2 μήνες, δηλαδή θα παραμείνει αυτή η γιατρός από τον ιδιωτικό τομέα, και σημαίνει ότι τα παιδιά δεν έχουν μία παρακολούθηση σωστή. Και βέβαια δεν μπορούν να ανταποκριθούν ιδιαίτερα. Γι' αυτό και παραβρέθηκα προχθές και στην κινητοποίηση που έγινε, και θεωρώ ότι αφορά τον κάθε ένα κάτοικο εδώ της περιοχής μας, για να αντιδράσει και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί
την σωστή λειτουργία του νοσοκομείου. Γιατί δεν είναι μόνο η παιδιατρική, να πω και αυτό, είναι και η ΜΕΘ που κινδυνεύει, είναι και άλλες κλινικές, γιατί από τις 88 οργανικές θέσεις του νοσοκομείου είναι καλυμμένες μόνο οι 43. Και από τις 62 θέσεις στο Μποδοσάκιο, επίσης είναι μόνο οι 45 θέσεις καλυμμένες. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε μία απαξίωση της δημόσιας υγείας. Θέλουν από την κυβέρνηση να τα κάνουν όλα ιδιωτικά. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι ο στόχος τους ήταν η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Και το ότι δεν έγινε μέχρι τώρα, γίνεται με άλλο τρόπο, με απαξίωση, με το ότι δεν παίρνουν γιατρούς κλπ. Αλλά το ότι δεν έγινε η πλήρης ιδιωτικοποίηση της υγείας είναι γιατί υπήρξε ο κορονοϊός. Είναι θέμα πανελλαδικής φύσης, δηλαδή είναι ένα ζήτημα που έρχεται από την κεντρική εξουσία, από την κυβέρνηση, από την κεντρική κυβέρνηση, ή είναι και ένα ζήτημα και μια δυναμία εδώ τοπικό, γιατί το νοσοκομείο της Κοζάνης μέχρι και χθες ήταν χωρίς διοικητή, χωρίς διοίκηση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει δηλαδή μια τοπική διοίκηση στο να διεκδικήσει, στο να ρυθμίσει, στο να καταφέρει να καλύψει κάποιες θέσεις. Αυτό εννοώ. Όπως σας είπα, κύριε Μαυρίδη, για την παιδιατρική δεν έγινε καθόλου προκήρυξη. Το θέμα είναι γνωστό από πριν, έτσι, όταν υπήρχε διοίκηση. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα διοίκηση, είναι θέμα πολιτικής της κυβέρνησης, γιατί το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Εγώ που ακούω και στη Βουλή και ερωτήσεις και μιλάω με τους συναδέλφους, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Γιατί σας είπα, ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση. Βλέπετε, αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει το δημόσιο ως προς τα αγαθά, δηλαδή και στην παιδεία και στην υγεία έχουμε θέματα, στα πανεπιστήμια, παντού έχουμε θέματα σε ό,τι έχει να κάνει το δημόσιο χώρο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, όπου όλα τα ρυθμίζει η αγορά. Το δημόσιο όμως το θέλουν μόνο στο να αρμέγουν τα χρήματα τα δημόσια και να τα παίρνουν οι πάτσιδες και ο κάθε πάτσις ή με απευθείας αναθέσεις, οι οποίες έχουν φτάσει στα 7,5 δις αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι πολύ καλό το δημόσιο για να τους προμηθεύει χρήματα, δημόσια χρήματα, τα οποία είναι δικά μας χρήματα, των φορολογουμένων των Ελλήνων πολιτών. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με την ενίσχυση αγαθών, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, άλλα θέματα, εκεί πραγματικά αποχωρεί η κυβέρνηση από το δημόσιο. Και βλέπετε ότι δεν είναι αυτή η πρακτική η παγκόσμια. Η πανδημία μας έχει διδάξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγεία μόνο ιδιωτική. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία. Αυτό δείχνει. Εμείς πάμε αντίστροφα, ιδιωτικό μπορούμε, τη ΔΕΗ, που είναι ένα αγαθό και θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά της ενέργειας. Θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε να τα κάνουμε ΣΔΙΤ, τα νοσοκομεία. Όλα τα νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας ευνοούν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Πάμε αντίστροφα. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα αναμένουμε την επίκαιρη ερώτηση, τη συζήτηση και ενδεχομένως τις τυχόν απαντήσεις. Θέλω να έρθω σε μια απάντηση που πήρατε, γιατί καταθέστηκε μια ερώτηση σε σχέση με τους πυλοπαραγωγούς. Εκεί σας απάντησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέλω να μας πείτε περισσότερα σε σχέση με αυτή την απάντηση και πόσο αυτή ικανοποιεί τους μυλοπαραγωγούς. Το Σεπτέμβρη κατέθεσα μια κοινοβουλευτική ερώτηση για στήριξη των μυλοπαραγωγών του Δήμου Εορδαίας. Αυτή η ερώτηση στηρίχτηκε σε ένα υπόμνημα από τους μυλοπαραγωγούς διαμέσου του Δημάρχου, του κ. Πλακεντά, που με την ευκαιρία του ευχόμαστε περαστικά γρήγορη ανάρρωση. Και πήρα τώρα αυτή τη βδομάδα την απάντηση, η οποία καθόλου δεν μας έκανε σοφότερους. Καμία στήριξη. Να πούμε το πρόβλημα πρώτα, ότι οι μυλοπαραγωγοί είχαν θέμα ότι οι έμποροι παίρναν τα μήλα πολύ χαμηλότερα από το κόστος παραγωγής. Δηλαδή δίνανε 9 λεπτά ή ανοιχτή τιμή. Πολλοί έχουν δώσει τα μήλα τους αυτή τη στιγμή με ανοιχτή τιμή, όταν το κόστος παραγωγής είναι πάνω από 25 λεπτά. Και είναι πολύ μεγάλο το κόστος, γιατί ξέρουμε την ακρίβεια που υπάρχει στα αγροεφόδια, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια γενικά, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο πότισμα, στις γεωτρήσεις, όλα αυτά. Ακριβαίνουν τα φάρμακα, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ όλα αυτά και έχουν εκτινάξει το κόστος παραγωγής. Προσθέστε και τα εργατικά χέρια που χρειάζονται για το μάζεμα, για την καλλιέργεια των δέντρων.
και που δεν υπάρχουν, να είναι και περιζήτητα και πιο ακριβά. Λοιπόν, επομένως, και να πω και έναν άλλο παράγοντα, ότι κλείσανε κάποιες αγορές, ειδικά στην Αίγυπτο, που έχει κάποια θέματα, και έχουν κλείσει και οι αγορές εκεί, εκτός από άλλες αγορές που έχουν κλείσει για εξαγωγές. Όλα αυτά οδήγησαν τους εμπόρους να δίνουν πάρα πολύ μικρή χαμηλή τιμή, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ ακριβή η συντήρηση των μήλων, η ενέργεια δηλαδή που καταναλώνουν για να συντηρήσουν στα ψυγεία τα μήλα, γι' αυτό και δίνουν πολύ χαμηλή τιμή. Προκύπτει δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης πια για τους παραγωγούς μήλων. Γι' αυτό και εγώ έκανα αυτή την ερώτηση, περίμενα την απάντηση, προηγήθηκε να σας πω στις 4 του Νοέμβρη, συγγνώμη, του Οκτώβρη, προηγήθηκε μία συνάντηση με τον κύριο Γιωργαντά, όπου συμμετείχαν οι μελοπαραγωγοί, εκπρόσωποι δηλαδή των μελοπαραγωγών, και ο δήμαρχος, ο κύριος Πλακεντάς, και ήμουν και εγώ παρούσα σε αυτή τη συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση ακούστηκαν μόνο γενικόλογες υποσχέσεις από τον κύριο Υπουργό, και μάλιστα να σας πω χαρακτηριστικά ότι μου έκανε εντύπωση που ζήτησε να βρουν οι αγρότες τιμολόγια έτσι ώστε να πατάξουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την σκροκέρδια, γιατί υπόθηκε εκεί στη συνάντηση ότι ναι, οι έμποροι αγοράζουν πολύ χαμηλά τα μήλα, σε πολύ χαμηλή τιμή, 0,9, 0,10, 15 έως 15, αλλά στο σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε 1,5 και 2 ευρώ καμιά φορά. Και μου έκανε εντύπωση όταν ολόκληρο υπουργείο, ο υπουργός δεν μπορεί να πατάξει αυτή την σκροκέρδια ή να έχει μια μέρημνα για όλα αυτά, και ζήτησε από τους αγρότες να του στείλουν τιμολόγια για να έχει εικόνα. Τέλος πάντων, το προσπερνώ αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δόθηκε καμία υπόσχεση παρά μόνο γενικόλογα λόγια. Και μάλιστα υπήρξε και μια θεσμική απρέπεια εκ μέρους του Υπουργού. Λέτε για το επεισόδιο που είχατε μαζί του. Ακριβώς. Όταν ήρθε η σειρά μου να μιλήσω, που έθεσα πολύ ευγενικά κάποια θέματα, όπως παράδειγμα ότι είναι θέμα επιβίωσης και ότι πρέπει το Υπουργείο να κάνει γρήγορες κινήσεις και όχι 15 μήνες όπως έκανε με τα κεράσια. Το θυμάστε αυτό, κύριε Μαυρίδη. Εγώ είχα κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις για αυτό το θέμα. Το κυνήγησα πάρα πολύ να δοθούν οι ενισχύσεις στους αγρότες για τα κεράσια στο προανθικό. Λοιπόν, μόλις άκουσε ο υπουργός τη λέξη κεράσια, σηκώθηκε επάνω φωνάζοντας και έφυγε. Έφυγε από τη συνάντηση, αγνοώντας αυτή την αγωνία των ανθρώπων που έκαναν χίλια χιλιόμετρα για να πάνε να θέσουν το πρόβλημα και βέβαια του Δημάρχου και όλων όσων ήμασταν εκεί. Τέλος πάντων, με ρωτήσετε για τη γραπτή ερώτηση. Η απάντηση είναι γενικόλογη άλλη μια φορά. Μιλάει μόνο για τη γενική πολιτική της κυβέρνησης προς τους αγρότες. Δεν λέει τίποτα απολύτως, μόνο για την κυβερνητική πολιτική. Καμία δέσμευση, κανένα σχέδιο. Και έτσι οι άνθρωποι από τους πύργους, το Μεσόγωνο, το Ανατολικό, τα Κομνά, το Μιλοχώρι, το Φούφα, το εμπόριο, παραμένουν χωρίς να έχουν κάποια υπόσχεση κάτι στα χέρια τους. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εργαλείο, εθνικό ή ευρωπαϊκό, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ενισχυθούν. Γιατί και στο υπόμνημά τους μιλάνε για έκτακτη αποζημίωση, μιλάνε για μια στήριξη, ενίσχυση για την κάλυψη των πάγιων αναγκών και άλλα θέματα που έχουν θέσει οι αγρότες. Αυτή είναι η απάντηση. Γενικόλογοι, ξέρουμε ότι δεν στηρίζεται ο πρωτογενής τομέας. Όλοι οι αγρότες αυτή τη στιγμή υποφέρουν γενικότερα από το κόστος παραγωγής. Και είπα και πριν ότι η κυβέρνηση αυτή τελικά θέλει μόνο να ενισχύει τα καρτέλ της ενέργειας σε βάρος των καταναλωτών, να ενισχύει μόνο, να δίνει μόνο απευθείας αναθέσεις. Και κάθε εβδομάδα έχουμε ένα σκάνδαλο από αυτό που γίνεται από το πιάτσικο στο δημόσιο χρήμα. Οι γαλάζιες ακρίδες, είπαμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά πάνε και παίρνουν το δημόσιο χρήμα. 7,5 δις απευθείας αναθέσεις. Ο κύριος Πάτσης, είδαμε τι έκανε, και αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι παράνομες γιατί είναι βουλευτή, και τα κόκκινα δάνεια που παίζει πάνω στον πόνο των ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια για να κερδίζει αυτός, χωρίς πόθεν έσχεση σωστό. Όλα αυτά είναι πραγματικά τεράστια προβλήματα. Η κοινωνία πρέπει να το καταλάβει και δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε τα σκάνδαλα, γιατί βγήκε και ένα άλλο με μια πολύ κοντινή συνεργάτητα του κυρίου Μητσοτάκη, που πήρε απευθείας αναθέσεις και αυτή 500 εκατομμύρια. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη, είχαμε τον κύριο Μαραβέγια, τον βουλευτή της Μαγνησίας.
Κάθε μέρα βλέπουμε αυτό το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα, όταν ο κόσμος αυτή τη στιγμή υποφέρει, δεν μπορεί να αγοράσει τα βασικά τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Εμείς λέμε να κατέβει ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Αυτή είναι η πρότασή μας, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα το μέσο νοικοκυριό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα από τον ενεργειακό πληθωρισμό, το ρεύμα. Όλα αυτά είναι τεράστια προβλήματα μιας κοινωνίας η οποία φτωχοποιείται συνεχώς. Και εμείς εδώ στην Κοζάνη, στο νομό μας, έχουμε επίσης τεράστια προβλήματα που απορρέουν από τη βίαιη απολυνητοποίηση, από την αύξηση της ενεργείας. Ξέρετε, με τα τελευταία στατιστικά, ένας στους δύο νέους είναι άνεργοι στην περιοχή μας. Δεν έχουν κανένα μέλλον. Οι νέοι μας φεύγουν από την περιοχή, ερημοποιείται, φαίνεται και στο μαθητικό πληθυσμό που απομειώνεται και δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει ελπίδα. Πρέπει κάτι να γίνει. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί αυτή η κυβέρνηση μας έδειξε πού πάει, πώς φτωχοποιούνται οι άνθρωποι, που έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό, έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακό πληθωρισμό και στα τρόφιμα αλλά και στην ενέργεια, στα καύσιμα, ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν το αποτέλεσμα του πολέμου, εμείς εδώ είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια και με τους χαμηλότερους μισθούς. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ακρίβεια, Μητσοτάκη. Βάλτε μου μια τελεία. Να αλλάξουμε. Επειδή ανοίξατε όλα τα θέματα και αυτό είναι όχι χρόνος δελτίου, αλλά αυτό θέλει μία τουλάχιστον εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα σημαντικό φαίνεται ότι είναι η σύναξη που θα πραγματοποιήσουν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για τα ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ένα συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας είναι πολύ σημαντικό. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαρκοπούλου. Κατερίνα, στο Βόλο και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Στο Βόλο η συνάντηση, Κώστα, όπως ακριβώς το ανέφερες, σε μια δύσκολη περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για τη χώρα μας, με πάρα πολλά προβλήματα, όπως τονίζει και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Κώστα, θα σημειώσω δύο πράγματα αρχικά. Πρώτον, ότι είναι το πρώτο συνέδριο διαζώσης μετά από δύο χρόνια λόγω του κορονοϊού και των προβλημάτων. Και το δεύτερο είναι το ετήσιο τακτικό συνέδριο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023. Δεν θα ακολουθήσει άλλο συνέδριο, που σημαίνει ότι οι αιρετοί πρέπει να τα πούνε όλα τώρα. Πρέπει να δούνε τα προβλήματα, να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν το χώρο της αυτοδιοίκησης. Θα δούμε, υπάρχει και ατζέντα και τα βασικότερα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Να πούμε ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν 21 με 23 Νοεμβρίου στο Βόλο, στο εκθεσιακό πολυκέντρο, είναι στο κέντρο του Βόλου. Εκεί λοιπόν θα συναντηθούν οι αιρετοί προκειμένου να συζητήσουν. Να συζητήσουν ζητήματα όπως η ενεργειακή κρίση, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που ταλανίζει τους αιρετούς, καθώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα και χρειάζονται περισσότερους πόρους. Που δυσκολεύονται να τα φέρουν και βόλτα οικονομικά, γιατί έχουν πολλές αρμοδιότητες, μεγάλο το κόστος λειτουργίας δημοτικών επιχειρήσεων όπως είναι η ΔΕΙΑ και λίγα χρήματα. Και όλα αυτά, Κώστα, πρέπει να πούμε, μετά από δύο χρόνια με μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω του κορονοϊού, οι Δήμοι σήκωσαν μεγάλο βάρος, που σημαίνει ότι έχουν ένα οικονομικό έλλειμμα από εκεί και θα ζητήσουν περισσότερα χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Είναι η χρηματοδότηση του κράτους προς τους Δήμους. Είναι ένα βασικό αίτημα. Επίσης, ένα θέμα που θα συζητήσουν είναι η ψηφιακή μετάβαση. Μιλάμε για την επόμενη μέρα για ψηφιακή μετάβαση των Δήμων, αλλά δεν υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν προγράμματα, αλλά δεν υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις και οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες για την ψηφιακή μετάβαση. Επίσης, θα τονιστεί ένα θέμα που το λέμε αρκετά συχνά, ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν προσλήψεις στους Δήμους, καθώς έχουν να γίνουν πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να μιλάμε για υποστελεχωμένες υπηρεσίες και μάλιστα τεχνικές υπηρεσίες που δεν έχουν ούτε μηχανικούς.
Πρόσφατα ο Δήμαρχος Δεσκάτης, ο Δημήτρης Κορδίλας, έλεγε ότι δεν θα ασχοληθώ εκ νέου με τα αυτοδιοικητικά, γιατί και αρμοδιότητες δεν έχουμε, αλλά και χρήματα δεν έχουμε και δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τους δημότες. Άλλωστε μας επέλεξαν, μας έστειλαν στο Δημαρχιακό Θόκο για να λύσουμε προβλήματα και όχι για να δημιουργούμε προβλήματα. Αυτά για το συνέδριο. Μία πρώτη εκτίμηση, καθώς έχουμε ακόμη διάστημα για να συζητήσουμε και για τα θέματα που θα αναλυθούν, αλλά και για τα πορίσματα και για τις θέσεις των αιρετών εν ώψη και των εκλογών. Θα συζητήσουν και για τον εκλογικό νόμο. Συνεχείς αλλαγές έχουμε. Κώστα, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Δεδομένο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν 5 Οκτωβρίου του 2023 και επαναληπτικές στις 15 Οκτωβρίου του 2023. Τώρα εγώ, εκμεταλλευόμενος την παρουσία σου, επειδή γνωρίζεις την αυτοδιοίκηση, ήθελα και λίγο κουτσομπολιό σε σχέση με τις εκλογές. Έχουμε πρόσθεση υποψηφιότητων, έχουμε κινητικότητα, συνεργασίες, τηλεφωνήματα, επαφές. Παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα, καθώς δεν απομένει πολύς χρόνος, και αυτό γιατί χρειάζονται πολλά άτομα για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Μιλάμε για τους Δήμους που θα έχουν ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στις κοινότητες. Είναι πάντως ένα πρόβλημα και ένας βραχνάς για τους υποψηφίους. Φαίνεται πάντως οι παρατάξεις που συνεργάστηκαν, εκεί που συνεργάστηκαν και συνεργασία βγήκε, μάλλον θα κατέβουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δεν θα είναι πια αποκομμένοι. Αναφέρεσαι στο Δήμο Κοζάνης και, όχι μόνο, και στο Δήμο Ορδέας. Ναι. Είναι οι δύο Δήμοι που προχώρησαν πάρα πολύ τη συνεργασία σε καλό επίπεδο. Να εστιάσουμε λοιπόν στους δύο Δήμους. Δήμος Κοζάνης, έχουμε την Τριανδρία και τη συνεργασία Μαλούτα, Σημανδράκου και Μιχαηλίδη. Και στο Δήμο Εορδέας, την συνεργασία των τριών, που σημαίνει ότι πρέπει να δουν πώς θα πορευθούν την επόμενη μέρα. Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι αν ο νυν Δήμαρχος, ο Λάζαρος Μαλούτας, επανεκδικήσει το Δήμο. Πάντως θα τον διεκδικήσει σίγουρα μέχρι τώρα δεδομένα και τις πληροφορίες, εκτός απρόπτου. Είχε όμως αιμορραγία και από τον δικό του συνδυασμό αλλά και από τους άλλους. Έφυγε ο κύριος Κυριακίδης, ένα κορυφαίο στέλεχος, ένας αυτοδιοικητικός γνωστός. Έφυγε, ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό του Λάζαρου Μαλούτα, δίχως όμως μέχρι τα τώρα να κάνει κάποια κίνηση. Ωστόσο δεν κρύβει το ενδιαφέρον του για τα αυτοδιοικητικά και για την επόμενη ημέρα. Ναι, ψάχνετε. Ναι, έχει με μια ανεξάρτητη κίνηση που υπάρχει, με μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί, αν θα μπορούσαν να βρουν κοινό τόπο για να συζητήσουν όλα τα προγραμματικά ζητήματα. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ανακοίνωσε την υποψηφιότητα το γνωστό σας επιχειρηματία Σταύρος Καμπουρίδης και μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνει ο Κυριάκος Μιχαηλίδης, δεν έχει αποκλείσει την κάθοδό του. Ο Βαγγέλης Σημανδράκος επίσης. Και όλα αυτά έχοντας μπροστά μας όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, Κώστα, καθώς αυτά χρειάζονται πολύ προετοιμασία. Ναι, ωραία. Πάντως θα ανοίξουμε την ατζέντα μας και θα δίνουμε ιδιαίτερες πληροφορίες και από το παρασκήνιο και από το προσκήνιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά θα μιλήσουμε και για την περιφέρεια βέβαια, που και εκεί το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση ως υποψηφίου περιφερειάρχη του Χάρη Κάτανα, επίσης γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος κινείται και δεν αφήνει δραστηριότητα να πέσει κάτω. Δεν αφήνει γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας και προβάλλει βέβαια και αυτές τις επαφές και τις συναντήσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και έχουμε και ένα σποτάκι τώρα θέλω να πάμε, που το προβάλλει θέλω τις να προηγούμενες πάμε σε μέρες. Σε ένα πρόγραμμα που τρέχει, μια δραστηριότητα, Νταντάδες της Γειτονιάς. Ναι, είναι οι Νταντάδες της Γειτονιάς, είναι ένα πρόγραμμα. Πριν το ξεκινήσουμε και σε ακούσουμε με ενδιαφέρον, θέλω, επειδή ο Δήμος Εορδέας ξεκινάει εκεί στην Εορδέα αυτή η δράση, θέλω, επειδή δεχόμαστε και πολλά τηλέφωνα, να πω ότι το ρεπορτάζ το δικό μας είναι πολύ, πολύ ψαγμένο σε σχέση με το ιατρικό θέμα που αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος της Εορδέας. Να πω ότι είναι μεν σε αυξημένη φροντίδα, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι καλύτερα ο Παναγιώτης Πλακετάς σήμερα, και αν όλα πάνε καλά, που το ευχόμαστε από καρδιάς, πολύ σύντομα θα εξέλθει από την ΜΕΘ και θα πάει σε κανονική κλίνη.
Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, νόσησε από τον COVID-19, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, έχει αυτή την περιπέτεια, ευχόμαστε να την ξεπεράσει γρήγορα και να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Περαστικά σου, Δήμαρχε, να ευχηθούμε και να πούμε, Κώστα, ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, έχουν τελειώσει όλα, σύμφωνα με πληροφορίες και ρεπορτάζ που έχουμε κάνει στα φαρμακεία, αύξηση, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση. Κυρίως στο νομό της Φλόρινας, της Κοζάνης αλλά και της Καστοριάς. Τα Γρεβενά είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Πάμε στο θέμα μας. Να πάμε τώρα στις νταντάδες της γειτονιάς. Ένα πρόγραμμα που ξεκινάει πιλωτικά από το Δήμο Εορδαίας. Υπάρχει μία πλατφόρμα με τη χαρακτηριστική ένδειξη www.dandades.gov.gr και θα αναζητήσετε το σημείο που λέει για επιμελητές, εκεί θα καταθέσετε την αίτηση. Μόνο ηλεκτρονικά γίνονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Να υπάρχει ένα πτυχίο βρεφονιπιοκόμου, ακόμη μπορούν να συμμετέχουν και γιατροί και άλλες ειδικότητες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα απασχολούν μικρά παιδιά. Ναι, είναι εργαζόμενοι που θα απασχολούν μικρά παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Θα πληρώνονται από την οικογένεια που θα δηλώσει ότι θέλει να έχει νταντά στο σπίτι. Βέβαια, η οικογένεια θα χρηματοδοτείται από το κράτος, από κονδύλια της πρόνοιας, προκειμένου να αποζημιώνει την νταντά της γειτονιάς. Να πούμε ότι επεκτείνεται και σε άλλους δήμους, 28 δήμους, μεταξύ αυτών του Δήμου Φλόρινας και του Δήμου Γρεβενών. Έτσι λοιπόν πρέπει άμεσα οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις. Να πούμε ότι μπορούν παράλληλα να εργάζονται και σε άλλη δομή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά να τακτοποιήσουν το ωράριό τους προκειμένου και να προσέχουν τα παιδιά, τα νήπια, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται και σε άλλες υπηρεσίες. Θα έχουν βέβαια όλα εκείνα που προέρχονται από την εργασία, μόρια, επιδοτήσεις κτλ. Προκειμένου να συμμετέχουν και σε κάποιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την ένταξή τους στο δημόσιο. Είναι ένα πρόγραμμα που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των διαδικασιών με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, νταντάδες της γειτονιάς. Της γειτονιάς. Έτσι, ενδιαφέρον πολύ. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε στην Πτολεμαϊδα και στο Πνευματικό Κέντρο, όπου εκεί παρουσιάστηκε το βιβλίο της Φωτεινής Πέκου με την μικρασιατική καταστροφή, την πορεία, αν θέλετε, των προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Εορδαίας από τη Μικρά Ασία το 1922 μέχρι σήμερα το 2022, όπου 66 περιοχές της Μικράς Ασίας τροφοδότησαν την γη της Εορδαίας. Σας συγκινούμε βαθύτερα, γιατί όλοι μαζί εδώ εκπροσωπούμε αυτούς τους ανθρώπους που μετεγκαταστάθηκαν από τη γη της Μικράς Ασίας στη γη της Εορδαίας και προσπάθησαν και φτιάξανε αυτά που φτιάξανε, που σήμερα εδώ είμαστε εμείς ελεύθεροι και μπορούμε να ζούμε όπως ζούμε καλά με όλους εσάς εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Σημαντική μέρα γιατί η δουλειά 8 ετών της κυρίας Πέκου, η οποία είναι μέσα στο Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθεί και έχει φτιάξει ένα βιβλίο από τη Μικρά Ασία στην γη της Εορδαίας. Ένα σημαντικό βιβλίο με σημειώσεις και συνεντεύξεις από παλιούς πρόσφυγες, οι οποίοι καταγράφουν, ας πούμε, την
το τι πέρασε εκείνος ο λαός και πού βρέθηκε εδώ και μπόρεσε και μεταγκαταστάθηκε στη γη της Ιορδαίας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε το βιβλίο της κυρίας Φωτεινού Βογιατζή Πέκου «Από τα γη της Μικρασίας στη γη της Ιορδαίας». Είναι μια πολύ σπουδαία καταγραφή, με συνδυάζοντας τα ιστορικά στοιχεία, τα στοιχεία που δίνουν γνώση για την ιστορία, με το βίωμα των Μικρασιατών που ήρθαν στη γη της Ιορδαίας και δημιούργησαν όλοι μαζί ένα νέο πολιτισμό στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Αξίζει κάποιος να το διαβάσει, γιατί περιγράφει μέσα, εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, όπως είπα πριν, και τις 1500 οικογένειες που ήρθαν από την περιοχή της Μικρασίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτής, των περιοχών της Μικρασίας που ήρθαν αυτές οι οικογένειες, καθώς και περιλαμβάνει και πολλές προσωπικές μαρτυρίες των Μικρασιατών της πρώτης γενιάς και δείχνει πώς το βίωμα μπορεί να γίνει ιστορία. Το βιβλίο της κυρίας Φωτεινής Μπογιατζή Πέκου είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο. Κατά την προσωπική μου άποψη ανήκει στα τιμαλφή της φυλής, διότι είναι ένα κεράκι αναμένο και ένα ιονί μνημόσυνο, νυν και αΐ, σε όλους τους πρόσφυγες Μικρασιάτες της πρώτης γενιάς που εγκατασταθήκαν στη γη της Ιορδαίας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι κάθε Μικρασιάτη που είναι από αυτήν την περιοχή και συμβάλλει πολύ στο να γνωρίσουμε γενικώς το γενεολογικό μας δέντρο, κάτι που σε εμάς τους πρόσφυγες δεν είναι εύκολο, ούτε γνωστό, και να βρούμε όλους τους συγγενείς μας. Σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο μου «Από τη γη της Μικρασίας στη γη της Ιορδαίας». Αισθάνομαι υπερήφανη γι' αυτό, γιατί έγραψα κάτι το οποίο θα μείνει στις επόμενες γενναίες. Δεν θα χαθούν τα ονόματα των ανθρώπων που ήρθαν από εκεί. Η πρώτη γενιά έχει πεθάνει. Έχει πάει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η δεύτερη γενιά και η τρίτη ακόμη θυμάται. Η τέταρτη πώς θα θυμάται, θα ξεχαστούν όλοι. Γι' αυτό το λόγο έγραψα αυτό το βιβλίο, για να μείνει για τις επόμενες γενιές. Πόσες οικογένειες, πόσοι Μικρασιάτες είναι στην περιοχή και από πόσες περιοχές? Η Πτολεμαΐδα είναι μια προσφυγού πόλη. Έχει Μικρασιάτες, αλλά και όλη η Ιορδαία. Μικρασιάτες από πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας. Έχει από 66 περιοχές της Μικράς Ασίας. Είναι ένας μικρόκοσμος της Μικράς Ασίας, σύμφωνα με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Αναφέρεται στο βιβλίο Έξοδος Β. Και αυτός είναι ένας λόγος που πρέπει να μείνει. Να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.